Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας κατά του καρκίνου του μαστού που έχει καθιερωθεί στις 25 Οκτωβρίου και η μέρα είναι αφιερωμένη στην πρόληψη, την ευαισθητοποίηση και τη σωστή ενημέρωση, στην κεντρική πλατεία της Κομωτινής και στα δρόμους της πόλης πραγματοποιήθηκε το 7ο περπάτημα για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Φυσικά ως ο κύριος διοργανωτής, ο Σύλλογος Ακροπαθοροδόπης Δύναμης Ψυχής ήταν εκεί. Ο σύλλογός μας συνεχίζει τις δράσεις του, 7ο περπάτημα φέτος, είναι διαζώσεις, δεν είναι διαδικτυακό, βέβαια είναι πάλι διαφορετικό, είναι με μάσκες, με αποστάσεις, βλέπουμε ότι η προσέλευση του κόσμου είναι πάρα πολύ καλή, ευχαριστούμε που μας στηρίζουν σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε για να βοηθήσουμε τη γυναίκα που νοσεί, τη γυναίκα που νόσησε και δυστυχώς αυτή που δεν τα έχει καταφέρει. Συμμετέχουμε σήμερα στο περπάτημα με το Σύλλογο Δύναμη Ψυχής. Εννοείται ότι θα ήμασταν εδώ πέρα, δεν το συζητάμε σαν γυναικεία ομάδα του νομού και με τόσα κορίτσια γύρω μας οι οποίες εξελίσσονται σε γυναίκες αύριο μεθαύριο. Την Κυριακή στον επίσημο αγώνα του πρωταθλήματος με τις Σέρες στο ΔΑΚ Κομωτινής στις 3 η ώρα θα έχουμε και μια μικρή εκδήλωση. Θα υπάρχουν γυναίκες του συλλόγου στην πόρτα για να ενημερώνουν τον κόσμο που θα εισέρχεται στο ΔΑΚ. Για την αναφορά έγινε επίσης στην εκδήλωση και για το θάνατο της Φόφης Γεννηματά. Να αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στο Σύλλογο Δύναμης Ψυχής για τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσει και άκουσα και με πολύ ευρηματικό τρόπο και ποδοσφαιρικές συναντήσεις για την ενημέρωση, για την πρόληψη, για τον καρκίνο του μαστού. Αποκορύφωμα είναι η σημερινή εκδήλωση 25 Οκτώβρη, η μέρα που δυστυχώς βάφτηκε όχι με τα χρώματα του ροζ, αλλά και με το μαύρο. Γιατί είχαμε την απώλεια μιας νέας γυναίκας, πολιτικού, συζύγου, μητέρας, που με το ήθος και την αξιοπρέπεια και με αξιοπρέπεια αντιμετώπισε το πρόβλημα.